Πολύ ωραία τα λέτε. Για πέστε μας λοιπόν, και εσείς κύριε Χρυσοχοίδη, τι είναι η υγεία? Τι είναι, κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα? Απαντήστε όλοι σας, εκτός Κουκουέ που... Τι είναι κοινωνικό αγαθό ή είναι εμπόρευμα? Κύριε Τσάρα, τι είναι, κοινωνικό αγαθό? Πώς γίνεται τότε να πουλιέται και να αγοράζεται? Πώς γίνεται να υπάρχει ιδιωτικός τομέας υγείας? Πώς γίνεται λοιπόν όποιος έχει, να το πούμε απλά, να γιατρεύεται? Όχι ότι άλλοι θα πεθάνουν όλοι, αλλά αρκετοί θα πεθάνουν πάντως. Όποιος έχει να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει, για να μην ανοίξω κι άλλο το στόμα μου, να αγοράζει όργανα που τα πουλάνε διάφοροι φτωχοδιάβολοι για να ζήσουν. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Ο ιδιωτικός τομέας δεν τα κάνει. Ποια είναι η λειτουργία του ιδιωτικού τομέα? Ποιο είναι το κριτήριο? Είναι το κέρδος ή όχι? Είναι. Όποιος πει όχι, δεν ξέρει τι πάει να πει καπιταλισμός. Άρα λοιπόν, όχι τόση υποκρισία όλοι σας. Όχι τόση μεγάλη υποκρισία. Όλοι σας λέω. Τι λέτε όλοι? Συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πολύ ωραία. Το είδαμε στην πανδημία. Τι είπανε οι ιδιώτες? Επί τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Εσείς λέγατε ότι είναι πόλεμος και στον πόλεμο υπάρχει επιστράτευση. Αυτοί τι λέγανε? Αν δεν πληρώσεις, ας πεθάνει ο άλλος, δεν τις δίνω τις μεθ. Έτσι δεν είναι? Εμείς λοιπόν τι λέμε σε αντίθεση με όλους εσάς? Ότι είναι κοινωνικό αγαθό, ύψιστο μάλιστα, όχι ότι τα άλλα είναι δευτερεύοντα, και ότι πρέπει να είναι δημόσιο και δωρεάν για όλους. Και αυτά, έφυγε ο κ. Χρυσοχοίδης, όχι. Και αυτά τώρα, με συγχωρείτε τώρα, περί ισότιμης πρόσβασης όλων στην υγεία. Ρε παιδιά, ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε που λέτε ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, όταν άλλος μπορεί να πουλήσει το σπίτι του για να πάει στο εξωτερικό για να γλιτώσει έναν άνθρωπό του? Και πολύ περισσότερα ακόμα. Άρα αφήστε τα. Εμπόριο και χυδαίο, θα έλεγα. Και όποιος παραξηγηθεί, ας έρθει να μας πει ότι είναι τέτοιο. Χυδαίο εμπόριο της ζωής και του θανάτου. Αυτό είναι που συμβαίνει. Ποιο είναι το σύστημά σας? Θα τα ακούσετε κι εσείς τώρα. Ποιος έφυγε, ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος? Αλλά δεν πειράζει, είστε εσείς εδώ. Ποιο είναι λοιπόν το σύστημά σας? Ένα στοιχειώδες δημόσιο που να καλύπτει όσο καλύπτει σύστημα υγείας, και από εκεί και πέρα φούντομα του ιδιωτικού τομέα. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Το 2011 μας έστελναν οι τράπεζες, για το Πασόκ το λέω τώρα και για τους υπόλοιπους, μας έστελναν πού πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Και τι έγραφαν? Δεν θέλω να την πω την τράπεζα, γιατί κι άλλες θα λέγανε αυτά. Ότι οι πιο κερδοφόρες επενδύσεις μετά το μνημόνιο θα είναι στον τομέα της υγείας. Να σας πω και την αλήθεια, εγώ το είδα λίγο περίεργα. Δεν το πίστευα. Αλλά πριν αλέκτορ λαλήσει, όπως λένε και οι χριστιανοί, όχι φούντωσε, όχι γιγαντώθηκε. Από πού? Ποιος το πληρώνει? Το πληρώνει ο λαός, γιατί κάθεται στην ουρά και δεν μπορεί να περιμένει. Και το πληρώνουν και ποιοι άλλοι? Με τις μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών της Νέας Δημοκρατίας. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή πάλι οι εργαζόμενοι. Συν 25% συμμετοχή. Αυτό είναι το άθλιο καθεστώς στο ίδιο το καπιταλισμό. Και επειδή κάποτε το Πασόκ έκανε όντως εκείνο το βήμα, το ΕΣΥ, γιατί ήταν και ανάγκη της εποχής, δεν ήταν απλά επειδή το ήθελε μόνο, δεν λέμε όχι, αλλά από τότε μέχρι τώρα, ξέρετε, έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία. Γιατί όπως το έφτιαξε τότε, το κατεδαφίσατε με τα μνημόνια, το σκίσατε κυριολεκτικά. Κλείσατε νοσοκομεία όλοι σας, ναι, μειώσατε τη χρηματοδότηση, μειώσατε... Κάτσε, Παύλο, μην ακούσεις και τα υπόλοιπα. Μη με γαργαλάς, ΑΕ νοσοκομείο στη Σαντορίνη. Και τώρα κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία. Μην συνεχίσω και με άλλα. Επομένως λοιπόν ο ελληνικός λαός κρίνει και πρέπει να κρίνει για όλα αυτά ποιος είναι με ποιον. Ποια είναι η μεγάλη μας στρατηγική διαφορά με όλους σας. Που μπορεί να τσακώνεστε, αλλά πατάτε στα ίδια θεμέλια. Όλοι μαζί. Και αυτό είναι από τα 3 λεπτά που δεν μίλησα πριν. Γιατί ήθελα να μιλήσω. Τώρα, για να μην συνεχίσω τώρα, αλλά επειδή μιλάμε για την υγεία,
Θα σας πω, κύριε Χρυσοχοίδη, τι να κάνετε. Να πάτε και να βγάλετε ειδικές άδειες στα αγροτικά και να πείτε ότι το σύγχρονο ΕΚΑΒ είναι να κουβαλάνε στα αγροτικά ζωντανούς οι οποίοι κατά πλειοψηφία πεθαίνουν. Μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε. Αυτό το έσχος κάθε μέρα πεθαίνει ένας, το καταλαβαίνετε. Κάθε μέρα. Και λέτε μετά ότι δεν πάνε. Πού να πάνε δηλαδή με 700 ευρώ. Ούτε το ενίκιο δεν μπορεί να πληρώσουν. Τι λέτε τώρα δηλαδή. Πού να πάει όλους στα νησιά. Και ειδικά καλοκαιρινούς μήνες. Πώς θα τα βγάλει πέρα. Ναι, μην, αυτά πονάνε. Ξέρετε ποιοι πονάνε, γιατί μιλάμε για θανάτους. Για να μην πω δολοφονίες. Γιατί θα το πω, δολοφονίες είναι. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ε? Θέλετε να πάρετε το λόγο. Λάτε, λάτε, μην διακόπτω πάρτε τώρα. Πάντως μου αφαιρεί χρόνο. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε ευτυχισμένοι με αυτή την αθλειότητα που πεθαίνουν από παιδάκια, από έγκυες, μέχρι και άλλοι άνθρωποι ενώ θα μπορούσαν να σωθούν. Εντάξει, συγχαρητήρια γι' αυτό. Βγείτε και πανηγυρίστε κιόλας. Εμείς λοιπόν δεν περιμέναμε προγραμματικές δηλώσεις. Το ΚΚΕ της κυβέρνησης και της τοποθετήσης των άλλων κομμάτων. Τα είχαμε προβλέψει και αποκαλύψει προεκλογικά ποια είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης, καθώς και ποια είναι η συνένεση των άλλων κομμάτων στα στρατηγικά θέματα. Αυτό φάνηκε και από τη συζήτηση. Πολύς πόλεμος, πω που μιλάμε για σφαγή. Τι να σας πω, θα τις περιγράψω. Εδώ βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στα κεραμίδια, το ΠΑΣΟΚ τα ίδια. Λες και δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Λες και τα χρόνια σβήστηκαν όλα τα προηγούμενα για το τι έγινε και τα τελευταία με 70% ψήφιση των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και 50% ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το τελευταίο γιατί υπάρχουν και άλλα. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία επιταχύνει αποφασιστικά την επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Θέλουμε να σας δώσουμε μία συμβουλή. Και κυρία Βούλτεψη να την ακούσετε. Μην παίρνετε μεγάλη φόρα. Μην παίρνετε μεγάλη φόρα, γιατί όποιος παίρνει μεγάλη φόρα στουκάρει στον τοίχο. Και ο τοίχος είναι μπετόν. Γιατί ο τοίχος είναι εργατική τάξη, είναι λαϊκά στρώματα και μπετόν οπλισμένο, θα το πω πάλι, εσύ Νίκο θα το καταλάβεις, και αν υπάρχει άλλος οικοδόμης δεν νομίζω να υπάρχει, με στάλ 3. Και χοντρό μάλιστα. Και αυτό είναι το λαϊκό κίνημα και το ΚΚΕ που είναι ισχυρό και αυτό δεν αφορά μόνο το ποσοστό που ήταν θετικό. Μας πεθάνατε τόσα χρόνια με το 5, να πήγαμε 7,5. Αλλά κυρίως τη δύναμη που έχει μέσα στην εργατική τάξη. Που είναι δεύτερη δύναμη στη ΓΕΣΕ, είναι πρώτη δύναμη στο ΕΚΑ, έχει μεγάλη δύναμη σε πάρα πολλά σωματεία και στους δημόσιους υπαλλήλους και σε όλους τους υπόλοιπους. Και αλήθεια, εσείς εδώ της αντιπολίτευσης, τι θα κάνετε. Το πολύ πολύ να κραυγάζετε εδώ και δευτερεύοντα. Με τι κόσμο. Αφού είσαστε πάτος και όπου δεν είσαστε, και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια εξυπηρετεί την πολιτική της κυβέρνησης. Συμμαχία ΔΑ και ΠΑΣΚΕ με το ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα συντηρητικά όργανα εναντίον του ΠΑΜΕ. Πολύς πόλεμος στη δεξιά, ρε παιδιά, τι να σας πω δηλαδή. Μαζί της αυτό κάνετε. Εμείς λοιπόν αυτό που υποσχεθήκαμε θα το κάνουμε από την επόμενη μέρα. Ήδη έγινε απεργία στο φάρμακο που κάναν όλη την πάπια, τη θάψαν αυτή την κινητοποίηση των εργαζομένων. Δεν θα περάσετε καλά αν νομίζετε ότι αυτοί που σας ψήφισαν, όλους σας, αλλά ιδιαίτερα την κυβέρνηση, θα τα δεχτούν όλα αυτά που έρχονται, κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί. Αν πάρει κανένας, παραδείγματος χάρη της μετρητής, αυτά που λέγατε, θα πιστέψει, αν δεν ζει σε αυτή τη χώρα, ότι ζούμε στον παράδεισο. Άμα όμως, τι δεν ακούσαμε εδώ. Αν όμως αντικρίσει την πραγματικότητα και τη ζωή του, θα καταλήξει στο άλλο συμπέρασμα. Και αυτό θα καταλήξει ο λαός, ότι ζει κυριολεκτικά στην κόλαση. Με μεγάλη αυταρέσκεια, η Νέα Δημοκρατία, βουλευτές, υπουργοί, όχι όλοι, αλλά αρκετοί, η πλειοψηφία, αναπαράγουν κάθε μέρα πως έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα τώρα. Ισχυρή οικονομία, έχουμε γεωστρατηγική θέση, έχουμε τα πάντα και τα οικοδόμησαν αυτά, Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Βεβαίως, έχουμε. Ποιος αφορά. Ποιος αφορά αυτή η ισχυρή Ελλάδα. Αφορά αυτούς που πλούτησαν και πλουτίζουν, που έχουν δισεκατομμύρια
αμύθιτο πλούτο στη χώρα μας, αμύθιτο, απίστευτο. Δεν τον χωράει το μυαλό, που από πού τον κέρδισαν? Από την ληστρική εκμετάλλευση των εργαζομένων, με τους νόμους σας όλοι που ψηφίσατε, από την πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Και στην κρίση κέρδισαν, όχι τόσα πολλά. Και στην ανάκαμψη κέρδισαν περισσότερα, άμα θέλετε να σας φέρω τα στοιχεία. Και στην ανάπτυξη, την καπιταλιστική, απογειώθηκαν κυριολεκτικά τα κέρδη. Πού είναι η κυρία Σερεγγέλα, έφυγε να μας πει για την πρόοδο. Εδώ μας ανέλησε τι είναι προοδευτικό. Μάλιστα λοιπόν, σύμφωνοι με αυτή, τι είναι προοδευτικό? 150 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το 2022 είχαν κέρδη 10,41 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαν τζίρο το 55% του ΑΕΠ, 192 δισεκατομμύρια. Και η πρόοδος είναι τόση φοβερή που ο μέσος μισθός έπεσε 7,4% το 2022. Αυτή είναι η πρόοδη. Από πού έγιναν? Από τη φορολογία του λαού. 5 δις πάνω από τους στόχους. Ναι ή όχι? Ποιος τα πλήρωσε αυτά? Τα πλήρωσε ο εργαζόμενος, τα πλήρωσαν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες. Οι άλλοι, τίποτα. Από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Ποιος κέρδισε από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό? Ο εργάτης, ο αυτοαπασχολούμενος, ο αγρότης, ο νέος? Όχι. Τα μεγάλα μονοπόλια άρχισαν να το παραδέχονται. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση που ορκίζεστε, τι λέει? Ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχει να κάνει με τα μεγάλα κέρδη. Και παρακαλείται, έλεος δηλαδή, παρακαλείται τις εταιρείες να χαμηλώσουν, λέει, λίγο τα κέρδη. Μα τι λέτε, είστε καλά? Είστε καλά? Έτσι κάνετε και στους εργαζόμενους? Τους παρακαλείτε να διεκδικήσουν αυξήσεις ή τους τσεκουρώνετε και κηρύσσουν όλες τις απεργίες παράνομα και παράνομες και όλα τα υπόλοιπα? Κατώτατος μισθός που περηφανεύεστε για να ακούει ο κόσμος, 29 ευρώ πάνω από το 751 το 2012, έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Δώσατε 29 ευρώ, τι λέτε ρε παιδιά, έγινε πλούσιος ο εργαζόμενος με τον κατώτατο μισθό. 667 καθαρά είναι. Ένας στους 5 εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει ίσο ή παρακάτω από τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι δικά μας, είναι της εργάνησης τα στοιχεία, εσείς τα βγάζετε, οι υπηρεσίες δηλαδή. Κάτω από 1000 ευρώ έχουν 6 στους 10 εργαζόμενους. Ζείτε εσείς με αυτά τα λεφτά? Όχι βέβαια. 80 ως 85% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα δεν καλύπτονται από καμία συλλογική σύμβαση εργασίας. Αλλά οι αμοιβές επιβάλλονται από εργοδοσία με ατομικές συμβάσεις που τις γενικεύσατε όλοι μαζί. Ατομική διαπραγμάτευση, δηλαδή αφοπλισμός του εργαζόμενου από τη δύναμη που έχει όταν παλεύει μαζί. Η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων, που είναι ο κ. Γεωργιάδης, έφυγε, πανηγυρίζει τώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει 500 ως 700 ευρώ. Και τώρα του χαρίζει κάποια για να δουλεύει μέχρι τον τάφο. Αυτή είναι η ουσία. Όταν φτάνει ένας άνθρωπος 70 χρονών και 70 και παραπάνω να ψάχνει να βρει δεύτερη δουλειά, σημαίνει ότι δεν τα βγάζει πέρα. Δεν το κάνει για να πάει στη Μύκονο, στα πάρτι των αυτών που έχουν τον πλούτο, το κάνει για να βγει πέρα ή και σε μια άλλη περίπτωση να βοηθήσει τα εγγόνια του. 2,5 δισεκατομμύρια μοιράστηκαν μερίσματα μετόχων στις ΑΕ, πέρα από τα κέρδη. Πόσο φορολογούνται αυτοί? 5%. Πόσο ήταν? 15%. Πόσο το πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ? 10%. Ήταν ο πρώτος νόμος που κάνατε μετά που υποτίθεται που βγήκαμε από τα μνημόνια. Και το πήγε η Νέα Δημοκρατία 5%. Και απευθυνόμαστε στο λαό. Πώς μπορεί να δέχεσαι εσύ να φορολογήσεις από 18% ως 32% με ένα μισθό με ένα μεροκάματο και αυτοί με τα δισεκατομμύρια να φορολογούνται με 5%. Που ξαναλέω έχουν το 53% του ΑΕΠ. Τι πρόοδος είναι αυτή, φοβερή? Πού είναι η κυρία Σερεγγέλα εδώ? Δεν είναι εδώ. Που μας έβγαλε λόγο στην είναι. Αυτό είναι προοδευτικό. Ο ένας χαβιάρι και ο άλλος παξιμάδι και μάλιστα λιγμένο. Αυτό είναι το σύστημά σας που υπηρετείτε. Αυτή είναι η πρόοδος. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, παρότι ντύνονται με περιτυλίγματα,
είναι μακριά από τις λαϊκές ανάγκες. Και όχι μόνο, τις υπονομεύουν ακόμη περισσότερο, παρά το ότι λέτε. Γιατί? Εμείς θα το αποδείξουμε. Λέμε, μισθοί, συντάξεις, υγεία, τα είπαμε. Τραγική η κατάσταση και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, σε πιάνει ο διάολος, πυροσβέστες και στρατός στο ΕΚΑΒ. Τι λέτε? Θα είναι οδηγέ. Προσωπικό? Αφού λείπει προσωπικό που πρέπει να κάνει 2,5 χρόνια εκπαίδευση. Διασώστες παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή ενός ανθρώπου. Κάθε μέρα. Αδελφέ, θα χρειαστεί τα κουμπάκια. Και άμα πιάσει. Δεν κάνω ούτε δευτερολογία ούτε τίποτα. Τα πάω μαζεμένα για να τελειώνουμε. Λέμε λοιπόν, αλήθεια, τι είναι αυτό? Είναι η Ελλάδα του 2023. Και σας είπα και πριν, πώς να πάει ο άλλος όταν θέλει από τα 700-800 που θα πάρει τα μισά να είναι ενίκιο. Να πάμε στις περιβόητες 10.000 προσλήψεις. 12.000 έχουν φύγει γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια. Θα πάτε 10, θα είναι μείον 2.000. Το ξέρετε αυτό? Τι τάζετε λοιπόν? Και βέβαια, δεν λέω για παιδεία, ρωτήστε τους γονείς τι τραβάνε αυτές τις μέρες. Για να βρουν ένα σπίτι, ό,τι και να είναι, για να τα βγάλουν πέρα. Πέρα από τα υπόλοιπα που όλα πληρώνονται. Και τι φωνάζετε εσείς τώρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όλα τα υπόλοιπα? Ποιος ξεκίνησε την ισοτίμηση των κολεγίων με τα πτυχία του Πανεπιστημίου? Το ξέρετε? Γαβρόγλου λέγεται. Και ήταν υπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ξεκίνησε τη γενίκευση να πληρώνονται όλα τα μεταπτυχιακά? Έχει το ίδιο όνομα. Έτσι δεν είναι, κυρία Τζούφη? Όχι? Καλά, ελάτε να το διαψεύσετε. Ναι, να σας φέρω και τον νόμο τώρα. Κοιτάξτε τώρα, μην κάνετε τέτοια λάθη. Μην κάνετε τέτοια λάθη, λέω. Μην κάνετε, γιατί όσα κάνατε τα πληρώσετε και θα πληρώσετε χειρότερα. Συνεχίζω, εγώ το είπα έτσι. Ναι, για να γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Λέμε λοιπόν ότι όσα τάζονται, καταρχήν έχουν μία υποσημείωση πολύ σημαντική, που λέει ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Δηλαδή, να μην μειωθούν αλλά να αυξηθούν τα κέρδη. Ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Έτσι δεν λένε όλα από κάτω? Και για να πάμε παρακάτω. Ταμείο Ανάκαμψης. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το προπαγανδίζεται? Χάρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δάνειο δεν είναι? Ποιος θα το πληρώσει? Ο ελληνικός λαός, που πληρώνει το 85% ο εργαζόμενος αυτοαπασχολούμενος της φορολογίας σε κάθε προϋπολογισμό. Και οι άλλοι που έχουν πάνω από το μισό πληρώνουν 5%. Αυτός θα το πληρώσει. Ποιος θα το καρποθεί? Και παρακαλούμε στις επόμενες να μας φέρετε ό,τι χρήμα έχει εκταμιευτεί, που έχει πάει. Όχι γενικά, συγκεκριμένα. Για να δούμε πού πάνε όλα αυτά και πόσα θα πάνε στην υγεία, και αν θα πάνε στην υγεία θα πάνε για ΣΔΙΤ, για να ενισχύσουν πάλι τους ιδιώτες και ούτω καθεξής. Προαπαιτούμενα 350, δεν έχουμε βγάλει τα μάτια μας να τα βρούμε όλα. Ποια είναι, μέχρι και για τα δικαστήρια. Έτσι δεν είναι? Εσείς το είπατε. Είναι προαπαιτούμενο να φτιάξουμε δικαστήρια πολυτελείας. Για να οι επενδύσεις να περνάνε μέσα μια εβδομάδα και ο λαός να περιμένει ένα μήνα και δύο για να δικάσει. Σε αυτά λοιπόν, για να μην πω όλα τα υπόλοιπα, έχετε συμφωνήσει όλοι. Τι αντιπολίτευση να κάνετε? Όταν λέτε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, έλεγε ο κύριος Τσίπρας, είναι δική μας έμπνευση και ότι πρέπει να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο. Πληρώνουμε δηλαδή μέχρι τα τρισέγγωνα τα δικά μας. Γιατί τέτοιο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Επενδυτική βαθμίδα. Έχετε πεθάνει τον κόσμο. Τι σημαίνει επενδυτική βαθμίδα? Τι προϋποθέσεις έχει? Έχει προϋποθέσεις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές για τους επενδυτές και ταυτόχρονα μισθοί συγκρατημένοι και εργασιακές σχέσεις ζούγκλας. Αυτά που ισχύουν και σήμερα για να έρθουν οι επενδυτές, οι οποίοι έρχονται για την ψυχή της μάνας και του πατέρα τους. Έρχονται να κάνουν επενδύσεις για να βοηθήσουν την Ελλάδα να πάει μπροστά. Μας δουλεύετε τώρα? Χρήμα θέλουν να βγάλουν από παντού. Πρόγραμμα σταθερότητας. Αυτά που τάζετε πρέπει να βγείτε και να τα πείτε ανοιχτά. Τι λέει? Μείωση πρωτογενών δαπανών. Ναι ή όχι? Ποιες είναι πρωτογενείς δαπάνες? Υγεία, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός, είναι οι λεγόμενες κοινωνικές δαπάνες. Και μάλιστα έχει και δεύτερο. Μείωση πρωτογενών δαπανών ανεξάρτητα αν υπάρχει
δημοσιονομικός χώρος. Δηλαδή και να έχεις δυνατότητα, όχι σου λέει. Γιατί είναι και τα πλεονάσματα. Κατάργηση επιδοτήσεων ενέργεια και άλλων επιδομάτων. Πήρατε μια μικρή παράταση. Πόσο θα πάει? 3 μήνες. 4. Κόβονται όλα. Αυτό είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εαρινή σύνοδος. Συγκράτηση μισθών. Τι σας είπε ο κύριος Τουρνάρας και είχε δίκιο από την πλευρά του. Αυτά που τάζουν λέει προεκλογικά δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν, γιατί η Ελλάδα έχει διεθνείς υποχρεώσεις και δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Το κατακυλάτε? Δεν πάνε να πείτε ούτε ως τα λέει αυτός, εμείς θα κάνουμε αυτά και αυτά και αυτά. Να πάω παρακάτω. Δεν λέω πράσινη μετάβαση. Διεύρυνση φορολογικής βάσης. Εδώ προσοχή. Μάλιστα. Να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Δηλαδή, τι, θα καταργηθούν τα 50, οι 50 φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών? Μπα, καίει. Κανένας δεν το υποστήριξε στην αναθεώρηση του συντάγματος. Θα καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές, οι απίστευτες που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μονοπόλια κλπ. Κλπ. Όχι βέβαια. Αφού λοιπόν δεν θα καταργηθούν αυτά τα προνόμια, ποιος θα πληρώσει την ύφη? Θα την πληρώσουν οι μικροεπαγγελματίες. Αυτά που λέτε εσείς, που είναι φοροφυγάδες, έλεος, επειδή μια απόδειξη δεν την έκοψαν. Ενώ αυτοί που ούτε ξέρουν τι έχουν και δεν φορολογούνται, αυτοί είναι νόμιμοι. Εκείνος είναι ο παράνομος. Αλλά θα το πληρώσετε ακριβά όταν θα έρθει η ώρα. Τελειώνω λοιπόν. Κύριε Παφίλη, πήρατε και την δικτυολογία σας. Και 6.18 και 3.21. Και 3 που έπρεπε να πάρω. 3.21. Τελειώνω. Λοιπόν, για να τελειώνω. Ποιος θα κάνει την πολίτηση? Ποιος? Μπορεί κανένας να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση όταν σε αυτά που είπα πριν τα έχει συμφωνήσει όλα και βάζει κανένα αστερίσκο που και που για το Θεαθήνε? Όχι. Αφού είστε δέσμοι όλοι. Αφού ορκίζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέτε και στο λαό ότι θα γίνουμε Ευρώπη. Τι, γιατί τι είναι Ευρώπη? Πάτε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, παντού. Έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. 31 δις περικοπές και ο Σόλτς, ο συνεταιρός σας. Άντε σε λίγο και με το Λαϊκό Κόμμα μαζί και θα είστε μια χαρά. Και εδώ μαζί και με το Πασόκ βέβαια. Εσείς τι λέτε αγαλήθεια? Και φωνάζετε για κοινωνικό κράτος και αυτά. Αυτά τα ξέρετε από το Πασόκ? Αυτά που σας διάβασα τα ξέρετε? Τα έχετε συμφωνήσει? Ρωτήστε για τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν ευρωβουλευτής μέχρι τώρα. Τα έχετε συμφωνήσει όλα. Και στην πραγματικότητα, να μην πω ότι κοροϊδεύετε τον κόσμο, αλλά τέλος πάντων λέτε ανακρίβειες, να το πω πιο ευγενικά. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κάνει εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Πρώτον, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις. Είστε εχμάλωτοι όλοι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ κλπ. Τελειώνω. Μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε και έξω από τη Βουλή κυρίως να εμπνεύσουμε το λαό και θα εμπνευστεί και από την ίδια την πραγματικότητα για να σταματήσει την επίθεση που θα είναι μεγάλη και θυμηθείτε τη σημερινή μέρα. Θα είναι μεγάλη πραγματικά και πρέπει να ξεσηκωθεί, να τη σταματήσει, να βάλει πλώρη για διεκδίκηση και να φτιάξει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία που θα ανατρέψει την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ό,τι και να πείτε, αυτός ο κόσμος είναι βρώμικος. Αυτός ο κόσμος στηρίζεται στη στιγνή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στην καταστροφή λαών ολόκληρων χωρών και υπήρων για να υπηρετήσει το καπιταλιστικό κέρδος. Το 10% έχει το 90% του παγκόσμιου ΕΕΠ. Εμείς με τους εργαζόμενους θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και ο κόσμος θα αλλάξει αργά ή γρήγορα και να είστε σίγουροι.